σχέσεις. Πάμε λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Καλά. Νομίζω ότι καλό είναι να ξεκινήσουμε με το πολυνομοσχέδιο, το οποίο έχει ήδη κατατεθεί και θα ψηφιστεί. Κύριε Μαντά, ποια είναι τα σημεία? Το έχετε διαβάσει προφανώς, ή τέλος πάντων διαγώνια, ξεκινείτε να το διαβάζετε. Όλοι σας είναι πάρα πολλές σελίδες. 500 σελίδες είναι, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, ποια είναι αυτά τα σημεία τα οποία, κατά τη γνώμη σας, δεν έπρεπε να υπάρχουν μέσα, κύριε Μαντά? Δεν υπάρχει, δεν έπρεπε. Το λέω με την εξής έννοια. Κοιτάξτε, το πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει το σύνολο των προαπαιτουμένων της τέταρτης αξιολόγησης που πρέπει να εκπληρωθούν προκειμένου να κλείσει αυτό το τελευταίο πρόγραμμα. Διότι αυτό που θα διακρίνει κανένας όποιος διαβάσει προσεκτικά και το σύνολο του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει και το μεσοπρόθεσμο μέσα, είναι ότι δεν έχουμε μία νέα περίοδο. Τελειώνει εδώ. Άρα έχουμε, θα έλεγα, το καταστατικό χρονικό σημείο όπου κλείνοντας την τέταρτη αξιολόγηση αρχίζει και ορίζεται η έξοδος από τα μνημόνια που θα γίνει τον Αύγουστο. Τελειώνει ως χρόνος διαπραγμάτευσης, ως χρόνος συμφωνίας, γιατί ως χρόνος που αφορά μέτρα μέχρι το 22 πάει. Η εφαρμογή τους πάει μέχρι το 22. Θα σας πω. Πρώτον, δεν τελειώνει με την τετραήμερη συζήτηση. Τελειώνει ουσιαστικά, και ελπίζουμε ότι θα τελειώσει με ένα θετικό σήμα για τη χώρα, στις 21 του Ιούνιου, στο τελευταίο Eurogroup, το οποίο, όπως όλα δείχνουν, θα προσδιορίσει και το θέμα της ρύθμισης του χρέους και τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος. Γιατί ήδη, να σας θυμίσω, λειτουργούν τα βραχυπρόθεσμα μέτρα. Αυτά, από πολλούς εκτιμητές λέγεται ότι μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση του χρέους συνολικά με ένα βάθος χρόνου μέχρι το 60, κοντά στο 20-25%. Συνεπώς, έχουμε και αυτή τη συζήτηση. Δεν έχει τελειώσει η κουβέντα ακόμη. Όπως έχουμε και τη συζήτηση πώς ακριβώς, αν και σε μεγάλο βαθμό έχει καταλήξει, πώς ακριβώς θα είναι η μεταμνημονιακή παρακολούθηση. Τώρα, αυτό που λέτε είναι το εξής. Αυτό που προσδιορίζεται μέχρι το 22, και θέλω να το πω με έναν σαφή τρόπο, κυρία Γιαμαλή και κύριε Σαράντη, είναι το εξής, ότι από το 2019, και παρακαλώ να το δείτε αυτό προσεκτικά για να το ακούσετε προσεκτικά, σταματάει η δημοσιονομική προσαρμοστική πολιτική και έχουμε πια μια επεκτατική πολιτική. Αυτό προσδιορίζεται από το δημοσιονομικό χώρο, ο οποίος προβλέπεται ότι θα δημιουργηθεί και είναι βασισμένο, νομίζω, σε πολύ συστηματική ανάλυση, από το 2019 με τα πρώτα 700 εκατομμύρια του δημοσιονομικού χώρου που θα δοθεί για φοροελαφρύνσεις και στη συνέχεια που φτάνει μέχρι ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό, μέχρι το 2022, το οποίο θα κατανέμεται στο τέλος 21-22, 50% στις κοινωνικές δαπάνες και 50% στις φοροελαφρύνσεις. Ναι, αλλά υπάρχουν τώρα, και άλλα πράγματα. Προφανώς, υπάρχουν. 3 δις για το 19 από τις περικοπές συντάξεων, ναι, 5 δις από περικοπές συντάξεων και αφορολόγητο το 20, 5,3 δις το 21. Υπάρχει αιρεσιμότητα σε αυτό εν ολίγης? Θα σας πω. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτά είναι ψηφισμένα μέτρα στη δεύτερη αξιολόγηση. Είναι γνωστό πως ήρθαν αυτά τα μέτρα, όπως είναι και ψηφισμένα αντίμετρα που συστηματικά δεν αναφέρονται, συστημένα αντίμετρα που αφορούν και τα θέματα, για παράδειγμα, της ενίσχυσης ενοικίου και δανείων πρώτης κατοικίας, που ήδη έχει συμφωνηθεί και μένει υπουργική απόφαση για να προσδιορίσει ακριβώς το πώς θα κατανεμηθεί για 1,3 εκατομμύρια συμπολίτες μας το επίδομα ενοικίου και δανείου πρώτης κατοικίας. Υπάρχουν τα αντίμετρα στο αφορολόγητο, στη μείωση του αφορολόγητου, με μείωση των φορολογικών συντελεστών κλπ. Αυτά και τα δύο είναι ουδέτερα δημοσιονομικά. Ωστόσο, αυτό που θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο είναι, αυτή τη στιγμή έχουμε αυτό ολόκληρο το πακέτο, το οποίο θα ψηφίσουμε και στις επόμενες διαδικασίες.
από τον Αύγουστο και μετά, νομίζω ότι, ξέρετε, τα μεσοπρόθεσμα γίνονται κάθε χρόνο. Μας, να πάμε και στη Θεσσαλονίκη. Το Νοέμβριο θα αποτυπωθεί πιο συγκεκριμένα, δηλαδή στον προϋπολογισμό του 2019, τι θα γίνει για το 2019. Κύριε Γκιουλέκα, ένα πρώτο σχόλιο για το νομοσχέδιο. Ένα πρώτο σχόλιο. Επειδή είμαι δημοσιογράφος, να στα πω λίγο με τίτλους. Καλώς το τέταρτο μνημόνιο θα βάζα ως επικεφαλίδα, γιατί αυτό που θα ψηφίσουν μεθαύριο οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ είναι το τέταρτο μνημόνιο, δυο-δυο τα ψηφίζουν τα μνημόνια και θα έδινα μέσα και οδηγίες στους αναγνώστες. Παρακαλώ, μεταφράστε. Όπου